οποίο, όπως γραφείτε, ότι σκεφτήκαμε ότι πρέπει να πάει μετά στα χωράφια. Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στις τηλεοπτικές σειρές και σε ένα ακόμη βίντεο για τη σειρά «Η Γη της Ελιάς». Εσείς μείνετε μαζί μας μέχρι το τέλος, διότι οι εξελίξεις είναι συγκλονιστικές για τα νέα επεισόδια της αγαπημένης μας σειράς. Ο αστυνόμος Κουράκος βρίσκεται αντιμέτωπος με μια εξαιρετικά επικίνδυνη αποστολή. Θα κάνει τα πάντα για να σώσει την ειρήνη από τα χέρια των απαγωγέων. Ακόμη και αν αυτό σημαίνει ότι η ζωή του θα βρεθεί σε κίνδυνο. Η Ειρήνη, η κόρη του Δημοσθένη και της Ασπασίας, βιώνει εφιαλτικές στιγμές από τα πρώτα κιόλας επεισόδια του τέταρτου κύκλου. Στόχος των ανθρώπων του υπόκοσμου είναι να τρομοκρατήσουν το Δημοσθένη και έτσι βάζουν στο μάτι την μονάκριβη κόρη του. Οι απαγωγείς οργανώνουν την απαγωγή της και βρίσκουν την κατάλληλη στιγμή να την φυλακίσουν σε μια απόμερη αποθήκη με τα μάτια της κλειστά. Ο εφιάλτης της ειρήνης ξεκινά. Ενώ οι άσχημες ειδήσεις φτάνουν γρήγορα στα αυτιά του Δημοσθένη και της Ασπασίας, προκαλώντας τους να καταρρεύσουν στο άκουσμα. Ο Παρασκευάς επίσης τρέμει στην ιδέα πως η Ειρήνη θα πάθει μεγάλο κακό. Ο Δημοσθένης, απεγνωσμένος, διατάζει τους άντρες του να την ψάξουν και με την παρότριση της Ασπασίας καλεί άμεσα την αστυνομία. Ο Κουράκος αναλαμβάνει δράση και υπόσχεται στην οικογένεια πως θα βρει την Ειρήνη και θα τη φέρει πίσω ζωντανή. Ωστόσο, η γυναίκα που κρύβεται πίσω από την απαγωγή θυμώνει με τις κινήσεις του Δημοσθένη και του Κουράκου. Οι απαγωγείς στέλνουν ένα μήνυμα μέσω της Ειρήνης, προειδοποιώντας το Δημοσθένη ότι αν κάνει κάποιο λάθος θα σκοτώσουν την κόρη του. Ο Δημοσθένης, πανικόβλητος και τρομοκρατημένος, αντιδρά σπασμωδικά. Παράλληλα, οι απαγωγείς τρομοκρατούν και τον Κουράκο, απειλώντας ότι θα το σκοτώσουν. Ο αστυνόμος, ωστόσο, παραμένει αποφασισμένος να εντοπίσει την Ειρήνη και να τη σώσει. Η ένταση κορυφώνεται καθώς οι ώρες περνούν, με κάθε κίνηση να είναι καθοριστική για την έκβαση της κατάστασης. Η επιχείρηση διάσωσης της Ειρήνης δεν είναι καθόλου εύκολη. Η απαγωγή είναι αδίστακτη πιο πολύ από ποτέ και κάθε τους κίνηση είναι προσεκτικά υπολογισμένη. Η ομάδα του Κουράκου εργάζεται αδιάκοπα, με τον αστυνόμο να διαχειρίζεται κάθε πληροφορία που έρχεται στα χέρια του με πολύ μεγάλη προσοχή. Ο Κουράκος χρησιμοποιεί κάθε διαθέσιμο πόρο για να εντοπίσει την τοποθεσία της Ειρήνης. Κάθε βήμα της έρευνας γεμίζει την οικογένεια με ελπίδα, αλλά και φόβο. Ο αστυνόμος όμως παραμένει ακλόνητος στην αποστολή του, προσπαθώντας να ξεπεράσει τις απειλές και τους κινδύνους που ελοχεύουν σε κάθε γωνία. Οι ώρες που περνούν είναι γεμάτες ένταση. Ο Κουράκος προσπαθεί να παραμείνει ήρεμος και συγκεντρωμένος παρά τις συνεχείς απειλές για τη ζωή του. Οι απαγωγείς προσπαθούν να αποτρέψουν κάθε κίνηση που θα μπορούσε να οδηγήσει στη διάσωση της Ειρήνης, αλλά ο αστυνόμος Κουράκος δεν υποχωρεί. Η ατμόσφαιρα είναι ηλεκτρισμένη, καθώς οι δυνάμεις της αστυνομίας πλησιάζουν όλο και περισσότερο στην αποθήκη όπου κρατείται η Ειρήνη. Κάθε λεπτό που περνά, η ένταση αυξάνεται, με τον Κουράκο να βρίσκεται στο επίκεντρο των εξελίξεων. Οι απαγωγοί συνεχίζουν να τον απειλούν και να του κάνουν διάφορα, αλλά ο αστυνόμος και η ομάδα του δεν το βάζουν κάτω. Τελικά, ο Κουράκος καταφέρνει να εντοπίσει την αποθήκη και οργανώνει την επιχείρηση διάσωσης. Οι δυνάμεις της αστυνομίας κινούνται γρήγορα και μεθοδικά. Η επιχείρηση είναι άκρως επικίνδυνη, αλλά η αποφασιστικότητά τους είναι αδιαπραγμάτευτη. Με τις καρδιές όλων να χτυπούν δυνατά, η αστυνομία εισβάλλει στην αποθήκη. Η Ειρήνη βρίσκεται ζωντανή, αλλά τρομοκρατημένη. Ο εφιάλτης τελειώνει και η οικογένεια ξαναβρίσκει την κόρη της. Ο Κουράκος, κουρασμένος αλλά δικαιωμένος, παραδίδει την Ειρήνη στην οικογένειά της, όπως υποσχέθηκε, επιβεβαιώνοντας την πίστη του στην αποστολή και την αξία της αφοσίωσης και του θάρρους. Παρ' όλα αυτά, εσείς μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας και να πατήσετε στο καμπανάκι δεξιά, έτσι ώστε να μαθαίνετε όλα τα νέα μας. Αυτά για τώρα, τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!